τη σύνδεση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με τα φαινόμενα κακοποίησης ανηλίκων, στη βάση ότι καλλιεργείται μέσω της ανέχειας πρόσφορο έδαφος που οδηγεί σε δραματικά περιστατικά, όπως αυτά που το τελευταίο διάστημα μονοπολούν την κοινή γνώμη, έκανε η αναπληρώτρια τομεάρχης κοινωνικής πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεανό Φωτίου, που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Δεν έφτιαξε και κανένα από τα 100 κέντρα που βάλαμε στο ΕΣΠΑ και ΣΥΠ. Αυτό συζητήσαμε τώρα και στο κέντρο κοινότητας, κέντρα στήριξης οικογένειας και παιδιού, που θα μπορούσαν να προλαμβάνουν αυτού του είδους τα τρομακτικά αποτρόπαια περιστατικά. Η κυρία Φωτίου περιέγραψε με τα μελανότερα των χρωμάτων την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία, κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση για την απουσία, όπως είπε, κοινωνικών πολιτικών που θα ενίσχυαν τις αδύναμες ομάδες. Πίσω απ' όλα θέλει να εκφοβήσει το λαό, να κάτσει ήσυχος στον καναπέ του, να μην τρομοκρατημένος βγει και διεκδικήσει τίποτα για να μην βγει και να τον ανατρέψει. Επομένως, εμείς είμαστε εδώ με ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυτό που εξήγηλε ο Αλέξο Τσίπρας στη ΔΕΘ, απολύτως έξι εθνικών προτεραιοτήτων. Η αναπληρώτρια τομεάρχης κοινωνικής πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανέφερε ότι έχοντας ως βάση έξι προτεραιοποιημένους προσανατολισμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ κοστολογημένα παρουσιάζει ένα σχέδιο για την κοινωνική πολιτική, προκρίνοντας ενισχυμένες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες σε δήμους, περιφέρειες και όχι μόνο, στην πρόσληψη χιλιάδων εξειδικευμένων επιστημόνων και γενναίων χρηματοδοτήσεων και σε ό,τι αφορά την κακοποίηση ανηλίκων, ένα μοντέλο βασισμένο όχι στην αστυνομική και ποινική αντιμετώπιση που προωθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε με ένα πρόγραμμα πιο παλιό από τα παλιά για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, προσπαθώντας να κάνει ένα αντιπερισπασμό, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στριμωγμένο στα σκηνιά των σκανδάλων, παρακολουθήσεων, αλλά και της τεράστιας διασπάθησης δημοσίου χρήματος από συνεργάτες του στενού του περιβάλλοντος, παλιό, γιατί αναπαράγει ένα ξεπερασμένο μοντέλο που βασίζεται στην ποινική, από τη μια, στην ποινική αντιμετώπιση και στην αστυνομική, και δεν βασίζεται σε την κοινωνική αντιμετώπιση του φαινομένου, δηλαδή το κοινωνικό μοντέλο προστασίας του παιδιού, που υλοποιείται μόνο μέσα στους δήμους και μέσα στις περιφέρειες.